Η Τουρκία επιστρέφει στο παιχνίδι των Ναύτεξ, μολονότι βρισκόμαστε εν αναμονή του 62ου γύρου των διερευνητικών επαφών που θα γίνει αρχές Μαρτίου στην έδρα μας. Στέλνει το πλοίο Τσεσμέ μία ανάσα από τη Λίμνο, προσπαθώντας να αλλάξει στο παραπέντε την ατζέντα του διαλόγου. Με κλειστό τον πομπό του πλέει προς το Αιγαίο το Τσεσμέ. Οι Τούρκοι παρέτειναν την παράτυπη ναύτεξ του. Το στέλνουν για έρευνες έως και τις 21 Μαρτίου, μόλις 7 μίλια από την Λίμνο και τον Άγιο Ευστράτιο. Υπενθυμίζοντας έτσι ότι δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα της Ελλάδας για αιγιαλίτιδα ζώνη 12 ναυτικών μιλίων γύρω από τα νησιά. Απαντώντας σε ερώτηση του Στάρου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, ξεκαθαρίζει. Η ελληνική πλευρά προχώρησε ήδη σε προφορικό διάβημα διαμαρτυρίας προς την Τουρκία. Έπεται και ερηματική διακοίνωση. Το Τσεσμέ είναι παλιό ωκεανογραφικό πλοίο, όχι σεισμογραφικό σαν το Oruç Reis. Κάνει προκαταρκτικές μετρήσεις, δηλαδή ελέγχους ρουτίνας του βυθού, με ηχητικά και χαρτογραφικά συστήματα. Οι δυνατότητές του είναι περιορισμένες. Ο κύριος Ερντογάν βγάζει το Τσεσμέ να το χρησιμοποιήσει ως ένα όπλο εκφοβισμού, ότι αν η Ελλάδα δεν ακολουθεί τα κελέσματα της Τουρκίας, θα επακολουθήσουν καταστάσεις του καλοκαιριού του 2020. Οι μιλιταριστικές κορώνες του το αποδεικνύουν. Το ίδιο και οι 8 σημερινές παραβιάσεις και η μία εμπλοκή. Bugün Türkiye bölgesel ve küresel liderlik hedefine doğru. Öyle lafta değil. Bizzat sahada adım adım yürümektedir. Στα προκλητικά πυροτεχνήματα της Άγκυρας η Αθήνα απαντά με ισχυρή παρουσία στο πεδίο. Άντρες της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών ασκούνται στα χιόνια, στέλνοντας μήνυμα αποτροπής. Περίγελο στη χώρα του έγινε ο Ερντογάν, αφού επέλεξε να μιλήσει για την αξία της τουρκικής γλώσσας με το ολόιδιο κείμενο που είχε εκφωνήσει το 2017 ο Μπιναλί Γιλντιρίμ. Η Μαρία Τσιλενίκου είναι στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Μάρα, πρόκειται για μια γκάφα άνευ προηγουμένου, καθώς οι λογογράφοι του Ερντογάν δεν άλλαξαν ούτε το κόμμα. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι χρήστες στα social media άρπαξαν την ευκαιρία και δημιούργησαν το συγκεκριμένο βίντεο, όπου βλέπουμε τους δύο άντρες να είναι βρίσκονται δίπλα-δίπλα και να διαβάζουν ακριβώς την ίδια ομιλία, ακριβώς το ίδιο κείμενο, χωρίς να αλλάζει ούτε μία λέξη.